Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Παπανίκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων στο νομό μας, καθώς τον είχαμε φιλοξενήσει και τις προάλλες. Αλλά ουσιαστικά εμείς λέγαμε ότι θα υπάρχει μια εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Ο κύριος Παπανίκος βέβαια έλεγε, περιμένετε να το δούμε, είστε πολύ αισιόδοξοι. Δεν τον πιστέψαμε. Φαίνεται όμως ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ούτε κάποια ανακοίνωση. Απλά ήταν δημοσιεύματα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπανίκο. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Μπρέκη. Για εξηγήστε μας λίγο τώρα, γιατί υπήρχε και το συνέδριο, το δημογραφικό. Κάνανε, δεν ξέρω τώρα ποιος το έκανε αυτό το συνέδριο, κάνανε κάποιο δημογραφικό συνέδριο συσσαγωγικά στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακροπόλης 23 Μαΐου, όπου εκεί φομολογούνταν ότι θα είχε μια εξαγγελία για εξομοίωσή μας με τους πολυτέκνους. Ναι. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ήταν ένα συνέδριο βέβαια που μου παραξένεψε και εγώ που το είδα, γιατί συμμετείχαν τράπεζες, συμμετείχαν επιδυτικές εταιρείες κτλ. Τώρα δεν νομίζω να έχει ουσία ένα δημογραφικό συνέδριο όταν συμμετέχουν τράπεζες ή επιδυτικές εταιρείες. Άρα πρέπει δεν ήταν δημογραφικό, χωρίς, μου πρέπει να κληθούν άνθρωποι αυτή κοινωνία για να μιλήσουν εκεί. Τι ήταν αυτό το συνέδριο λοιπόν, αν δεν ήταν δημογραφικό? Δεν ξέρω. Μάλλον προώθηση των προϊόντων των τραπεζών ήταν αυτό παρά δημογραφικό συνέδριο. Ωραία, γιατί και αυτό είναι χρήσιμο. Η προώθηση των προϊόντων των τραπεζών. Αλλά δεν είναι δημογραφικό. Σίγουρα. Αυτό ακριβώς λέω. Τελικά δεν έγινε κάποια ανακοίνωση, επειδή το διασταύρωσα με κυβερνητικό στέλεχος. Ναι. Τώρα, αν κάποια στιγμή γίνει στο μέλλον, πάντως δεν έγινε όσο φημολογούνταν. Περιμένετε λίγο. Διότι σε αυτό το δημογραφικό, νομίζω ότι έδωσε το παρόν και ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι? Και ο Πρωθυπουργός και οι μέλη από όλα τα κόμματα που θα μπορούσαν, επειδή έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς μέσω της Υποσπονδίας όλα τα κόμματα για τις διεκδικήσεις μας και ότι το θέλω μας στην εξομοίωση κτλ. Μάλλον κανένα κόμμα δεν είπε τίποτα. Μα πώς, εκεί ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι το δημογραφικό είναι ένα εθνικό πρόβλημα, ότι θα υπάρχουν νέα μέτρα στήριξης της οικογένειας μετά τις ευρωεκλογές? Ας περιμένουμε τότε μετά τις ευρωεκλογές. Τι να πω, να μην εκμεταλλευτεί το πριν τις ευρωεκλογές ο Πρωθυπουργός, μπράβο του να το ανακοινώσει. Να το ανακοινώσει μετά, όποτε και να το ανακοινώσει, και έπρεπε να για μας, τι να σας πω. Σωστά. Εσείς πρόκειται να κάνετε κάποιες κινήσεις, κύριε Παπανίκο? Κοιτάξτε, κινήσεις για αυτό το θέμα κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Προσπαθούμε να συναντηθούμε με τους συναντιόμαστε, βέβαια το κάνει η Ομοσπονδία που είναι κεντρικά στην Αθήνα. Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας έχει συνεχεί συναντήσεις και με τους υπουργούς που αφορούν το θέμα το δημογραφικό. Βέβαια και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αλλά και ο Τωρινός δεν μας έχει ποτέ να μιλήσουμε. Η Υπουργείο, ένα λεπτό τώρα, η τρίτεκνη, το τι διεκδικείται, λίγο ή πολύ είναι γνωστά, αν θέλετε μας τα ξαναθυμίζετε κιόλας. Η Υπουργείο όμως... Βασικά, ναι, πείτε μου τι διεκδικείτε. Διεκδικούμε την εξομοίωση, γιατί πλέον θεωρούμε ότι ήρθε ο χρόνος να γίνει εξομοίωση των τριτέκνων με των πολυτέκνων. Όταν πολυτέκνη θεωρήθηκαν με τέσσερα παιδιά... το 1974, πολυτέκνοι 5 παιδιά είχαν αναγνωριστεί το 1950-40 από ό,τι ήταν. Νομίζω ότι μετά από 40 χρόνια η κοινωνία έχει αλλάξει και οι τρίτεκνοι πλέον πρέπει να θεωρηθούν πολυτέκνοι. Ακριβώς. Καταστείτε τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς διεκδικούμε την εξομοίωση για να πάρουμε κάποια ωφέλη παραπάνω που έχουν οι πολυτέκνοι. Ποια είναι αυτά τα ωφέλη, για να καταλάβουμε τώρα? Ένα από αυτά είναι οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Που εμείς έχουμε πάρει, έχουμε κερδίσει κάποια η ομοσπονδία μας, και στα καράβια αλλά και στα κτέλ. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι όλα. Έτσι. Φανταστείτε τώρα μια τρίτεκνη οικογένεια, δηλαδή πεταμελής οικογένεια, να θέλει να πάει σε ένα νησί. Α, δεν θα πάει. Πώς θα... και εσείς τώρα που θέλετε να πάτε και σε νησιά. Πόσο δύσκολο είναι να πάει μια πεταμελής οικογένεια σε ένα νησί? Δεν θα πάει. Μην το ξεκινήσετε, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ωραία. Αν και τώρα τελευταία, σαν ομοσπονδία, κερδίσαμε μια έκπτωση στην εταιρεία που ανήκουν τα Super Fast Fairs για μισό εισιτήριο. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε συνέχεια, τα μέλη μας το ξέρουν. Για το καλό των οικογενειών προσέγγισης. Άρα, ουσιαστικά μου λέτε φθηνότερο εισιτήριο, όπως η Πολυτεκνή. Άλλο τι διεκδικείτε?
Οι πολίτεκνοι έχουν την ιδιότητα του πολίτεκνου ΕΣΕΗ. Εμείς όταν φτάσει το παιδί στα 25, άντε 30 χρόνια, διακόπτεται αυτή η ευεργεσία. Νομίζω κάτι έχει αλλάξει και στους πολίτεκνους. Κυρίως για να κερδίσουμε και την έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Που εμείς έχουμε κάποια βέβαια στατήθεια, αλλά τα έχουμε κερδίσει μόνοι μας, διεκδικώντας τα διάφορα κτέλη και τις εταιρείες ακτοπλοϊκές. Μάλιστα. Άλλο? Με πολύ αγώνα. Άλλο που διεκδικείτε? Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, άμα γίνει εξομοίωση θα τα κερδίσουμε όλα. Δηλαδή, στον ΑΣΕΠ, ας πούμε, θα έχουμε κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό. Στην εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια, στις ιδιωτικές σχολές. Σε κάποιες σχολές έχουμε το ίδιο ποσοστό. Σε κάποιες άλλες έχουν κάτι παραπάνω οι πολύτεκνοι. Ναι. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο πλέον μια οικογένεια με τρία παιδιά στη σημερινή κοινωνία με τις ανάγκες που έχει. Καταρχάς δεν είστε πολύ τρίτεκνοι, γιατί δεν γεννάει ο κόσμος. Και από την άλλη είναι τέτοια τα οικονομικά μας που πραγματικά πρέπει να βοηθηθείτε εσείς που έχετε και τα τρία παιδιά, για να μην πω και τα υπόλοιπα. Και να πω ότι το δημογραφικό όλοι το αναγνωρίζουν ότι είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας. Έτσι, ο νομός μας έχασε 25.000 άτομα. Δηλαδή, στην ουσία, έχουμε έναν πόλεμο δημογραφικό. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Με μικρά μέτρα και μικρά βήματα δεν αντιμετωπίζεται. Θέλει κάποια βαθιά τομή, κάποια μεγάλη απόφαση να πάρει. Κύριε Παπανίκο μου, λέτε εσείς, ούτε ο πρώην ούτε ο νυν σας δέχθηκε πρωθυπουργός. Συναντηθήκατε όμως με υπουργούς. Οι υπουργοί τι σας λένε λοιπόν που συναντιέστε? Κοιτάξτε, και στο προηγούμενο υπουργείο που ήταν η κυρία Στρογγέλα, δεχόταν τα αιτήματά μας, τα θεωρούσε δίκαια. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να διεκδικούσαμε, σκάλωνα στα Υπουργεία Οικονομικών και στα Υπουργεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όλα τα αιτήματά μας σκάλωναν εκεί και απορρίπτονταν. Και σταματούσαν οποιοδήποτε. Δηλαδή, ότι η Ομοσπονδία έκανε αγώνα, ας πούμε, με τον Υπουργό Ναυτιλίας να πάρουμε κάποια μείωση στα ακτοπλοϊκά. Με πολλή προσπάθεια παίρνουμε κάποιες μειώσεις, καταλάβατε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο κεντρικά ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει κάποια στιγμή και το Υπουργικό Συμβούλιο να μας εντάξει. Και σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, αυτό που θέλουμε είναι να γίνει στο πλαίσιο νόμου, να γίνουμε πολύτεκνοι. Γιατί κάτι ακούστηκε, θα γίνουμε πολίτεκνοι υπό προϋποθέσεις. Υπό προϋποθέσεις είμαστε και τώρα. Υπό προϋποθέσεις, τι σημαίνει αυτό? Υπό προϋποθέσεις, δηλαδή να μην έχουμε 50% στα εισιτήρια, να έχουμε 25%. Ξέρω εγώ, να μην είναι ΕΣΑΗ η ιδιότητα του πολυτέκνου, να είναι για κάποια χρόνια. Να μην υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Όσο γίνουν πολίτεκνοι, να γίνουν πολίτεκνοι. Δηλαδή, να αλλάξει ο νόμος σε κάποιο σημείο που λέει το άρθρο ότι από 4 παιδιά και πάνω θεωρείται κάποιος πολίτεκνος, να γίνει 3. Από εκεί και πέρα όλα τα θέματα θα λυθούν. Αλλά δεν το κάνουμε, λέμε. Δεν θέλουμε εμείς παιδιά να έχουμε. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να το κάνουν τώρα οι ίδιοι δημοσιογράφοι, αυτά τα παπαγαλάκια που μας γεμίζουν τα site με πληροφορίες, οι οποίες δεν ισχύουν. Λένε ότι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές. Μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ επιμένω ότι αυτά είναι διαρροές. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος δημοσιογράφος να ξυπνήσει το πρωί και να πει πάω να γράψω για τους τριτέκνους και τους πολυτέκνους. Κάπου υπάρχει μια διαρροή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, τι να πούμε, τώρα να βάλουμε τα χέρια μας στη φωτιά. Το πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν και γιατί διαρρέουν αυτές τις καταστάσεις, δεν ξέρω, ίσως να δουν και τις αντιδράσεις τις δικές σας. Ότι εσείς θέλετε... Δεν ξέρω, τι να σας πω, πάντως το άκουσε πάρα πολλοί κόσμος ότι θα... και εμένα μου παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα, πολύτεκνοι, να με ρωτήσουν αν τους γίνεται πολύτεκνοι. Να ξαναπληροφορήσω ότι αυτό δεν έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα. Τα ίδια από ό,τι μίλησα και με την Ομοσπονδία τον πρόεδρο, το ίδιο μου μετέφερε και αυτός. Άρα... Τώρα να το διέρευσαν για καλό της κυβέρνησης, για κακό δεν το ξέρω. Γιατί... Τι να σας πω. Τι να σας πω. Το, η τρίτεκνη έχετε και κάποια συν στην πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αυτό μένει στο... Έχουμε και εδώ στις Χέρες έχουμε μειωμένα τροφεία στους δημοτικούς σταθμούς. Ωραία. Σε κάποιους περιφερειακούς σταθμούς του Δήμου υπάρχουν δωρεάν τροφεία και στον υπάρχον Δήμο των Σερών έχουμε κάποια μείωση. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει με την καινούργια δημοτική αρχή. Τι να γίνει? Να πω και ένα παράπονο δημόσιο, γιατί υποβάλαμε έτσι. Τι εννοείται να γίνει με την καινούργια δημοτική αρχή? Τι θα κάνει η καινούργια δημοτική αρχή? Δεν ξέρω, στο καινούργιο προϋπολογισμό του Δήμου μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τι να αλλάξουν, κύριε Παπανίκο μου? Το Δήμαρχο δεν μας έχει δεχτεί ακόμα. Περιμένετε λίγο. Τι να αλλάξουν, να αυξήσουν τα τροφεία στους τριτέκνους, αυτό μου λέτε.
Δεν ξέρω, τι να σας πω τώρα. Άρα, αφού δεν μίλησα με κανέναν από την καινούργια δημοτική αρχή, γιατί δεν μιλήσατε κι εσείς, συγγνώμη λίγο, γιατί δεν μιλήσατε με κάποιον. Κάναμε έτοιμο πριν ένα μήνα, αλλά δεν μας δέχτηκε ακόμη, κυρία Δήμαρχο. Καλά, έχει και αντιδημάρχους, δεν και καλά με τη Δήμαρχο, θέλετε. Πάτε στους αντιδημάρχους. Πρέπει να μιλήσουμε με τη Δήμαρχο, να είναι παρόν και η αντιδήμαρχη για να μιλήσουμε. Πώς να πάω εγώ στον αντιδήμαρχο να μιλήσω για το οποιοδήποτε θέμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με τη Δήμαρχο. Ωραία. Άμα θεωρείτε ότι πρέπει δεν ξέρω. Ίσως περιμένετε να ενημερωθεί για τα θέματα που ισχύουν για το Δήμο και μετά να μας δείτε. Εσείς πάρτε πάλι ένα τηλέφωνο. Μην περιμένετε με ένα τηλέφωνο. Ξανακάντε ένα τηλέφωνο ακόμα. Μπορεί να σας ξέχασαν. Μπορεί κάπου το αίτημά σας να παράπεσε. Μπορεί. Τέλος πάντων λέτε. Ωραία. Κύριε Παπανίκο μου, πραγματικά θα. Περιμένουμε εξελίξεις. Έτσι κι αλλιώς κοντή γιορτή τώρα οι ευρωεκλογές. Επομένως και μετά θα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις, έτσι όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και θα περιμένουμε και όπως λέτε εσείς την συνάντηση με τη Δήμαρχο, μη τυχόν αλλάξει κάτι. Και σας αυξήσουν κάτι. Δεν νομίζω να θέλουν να αλλάξουν κάτι. Τώρα, αν και από ό,τι πληροφορήθηκα, ναι. Να πω και αυτό. Ναι. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε ψηφίσει μηδενικά τέλεση τρίτεχνους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Αυτό από ό,τι ξέρω, του επιβουλήθηκαν κάποιοι επαγγελματίες, κάποιοι πολύ λίγοι. Mm. Από ό,τι άκουσα τώρα, ότι αυτό διακόπηκε. Δεν ξέρω γιατί και θέλω να το δω με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, τι να κάνει, τι πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή σε αυτό που λέτε τώρα. Δεν ξέρω τι είχε εξαγγείλει ο κύριος Χρυσάφης, ναι, ήταν σε εφαρμογή, ότι. Αλλά κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας που πει μηδενικά δημοτικά τέλη για ελεύθερους επαγγελματίες τρίτεχνους. Ναι. Αλλά αυτό δεν ξέρετε αν ισχύει σήμερα. Ναι, δεν ξέρετε αν ισχύει σήμερα. Έχω μια πληροφόρηση ότι το σταμάτησαν, το έκοψαν. Τώρα ποιος και τι δεν ξέρω. Ναι, γιατί αν υπήρχε μια εντολή, αυτή η εντολή θα έπρεπε να συνεχίζεται να ισχύει έως ότου καταργηθεί. Αν όντως πήραν μια τέτοια απόφαση και δεν το μάθαμε, περίεργο είναι. Δεν φαντάζομαι ότι περιμένουν από τα τέλη τα δικά σας να επιβιώσουν ως Δήμος. Δεν είστε και πολλοί, θέλω να πω. Και πώς ήταν η τρίτεκνη, δηλαδή, που... Αυτό σας λέω, δεν είστε πολλοί, δεν είστε πολλοί τώρα, τι συζητάμε. Φοβερά ποσά τώρα. Τέλος πάντων. Τα οποία που μέσα ο Δήμος με 100 ευρώ μείον το μήνα, αλίμον, αλίμον. Αν έχει δοθεί τέτοια εντολή για 100 ευρώ, μου το κάνετε ακόμα χειρότερο, κύριε Παπανίκο. Δηλαδή, μήπως θα δεν πρέπει... ξέρω, εγώ σας είπα ένα νούμερο, γιατί δεν είναι πολύ. Πρέπει να υποβάλεις αίτημα για να έχεις μηδενικά τέλη, να δουν ότι είσαι τρίτεχνος και τα λοιπά. Δεν είναι αυτόματο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι αυτόματο αυτό για να γίνει. Δημοτικά τέλη είχε δοθεί από τον κύριο Χρυσάφη εντολή μηδενικά στους μαγαζάτορες. Ναι. Και αυτό λέτε εσείς, έχετε την πληροφορία ότι έχει σταματήσει. Έχω μια πληροφόρηση ότι σταμάτησε, γιατί κάποιο μέλος μας το είπε. Τώρα, ωραία. Αν ισχύει, δεν ισχύει, και αυτό θα το διευκρινίσω. Να το δούμε, να το δούμε αυτό το θέμα. Γιατί αν έχει σταματήσει, ναι. Κάτι ναι. Λάθος έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπανίκο. Να είστε καλά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια σας.